σκάλωμα. Όχι σαν κλωτσίτσι φρίγκο, μα σκληρό παλικαρά και σαν το ρίγκο. Έριξα λάσο για να το πιάσω και αμαρτήσει φώτες τον άσο. Θα γίνει νέα μονομαχία μες στο ελπάσο. Σύμφωνα με το Hello, έχει και φωτογραφίες, αραβωνιάστηκαν. Την τύλιξε ο Μάκης την Ελένη. Σιγά μην έχανε. Βεβαίως. Γιατί να τύλιξει ο Μάκης την Ελένη. Γιατί το πράγμα, ναι, με αγάπη μου είναι Μενεγάκη, συγγνώμη. Όλοι τα λένε κυνηγάνε. Δεν κυνηγάει κανένα τον Παντζόπουλο πριν. Μην τρελαθούμε τώρα, έτσι καλά, δεν είναι. Καλά, μην το λέει. Ο Παντζόπουλο κανένα. Όχι, αλλά τον Μπράντο Μενεγάκη είναι. Εντάξει, είναι μεγάλο. Συγγνώμη, δεν είναι. Είναι μεγάλο τον Μπράντο. Μπορεί ο Μάκη δεν είναι. Δεν είναι μεγάλο τον Μπράντο. Όχι, δεν είναι μεγάλο τον Μπράντο. Το έχει μεγαλύτερο Μενεγάκη τον Μπράντο. Καλά, εντάξει, δεν το λέει. Μπορεί ο Μάκη να έχει Μπράντο αλλού. Πού? Στα ξενοδοχεία. Yeah. Οκ. Καλά, λοιπόν, δεν έχει και τη Μεγάλη Βρετανία. Όχι. Εντάξει, δεν είναι όμως και άσχημα. Δεν έχει και τα Four Seasons. Αλλά δεν είναι και άσχημα όμως, Γιώργο. Το ζεχάλα για να είσαι στη θέση του. Του αρέσει, ξέρεις. Ωραία, την είδες να την πούμε. Λοιπόν, είπα αρεβωνιάστηκαν. Έχει φωτογραφίες στο Hello. Πριν 6 μήνες αρεβωνιάστηκαν, παρακαλώ. Ναι. Και μάλιστα το περασμένο weekend πήγανε στην Άνδρο τα παιδιά. Ξεκινάνε, ξέρεις. Καλά κάνουν και πάνε από τώρα γιατί είχε ανοίξει ο καιρός, τέλεια είναι. Καλά και το ξενοδοχείο, πάρε το φτιάχνουν για να πάνε πελατάκια. Σπρίσματα, σπρίσματα. Έχει τον κήπο Ελένη με τις ντομάτες και τις πιπεριές. Πάει να το δούμε. Εδώ βλέπουμε τώρα το δαχτυλίδι. Βλέπουμε το Μάκι. Αυτό είναι ο Μάκης. Ο Μάκης είναι αυτό. Η Ελένη έχει νύχη στο μυτερό. Στον αραβό να φοράς δαχτυλίδι. Και στον αραβό να φοράς, βέβαια. Εγώ τι δεν τα φοράς μόνο. Να κάνω μια ερώτηση λίγο. Στον αραβό να είναι στο αριστερό και στο γάμο μπαίνει στο δεξί. Εγώ παιδιά δεν τα ξέρω. Παιδιά το σύριαλ, η Ακρίτα το ξέρει που είχε το Βέρα στο δεξί είναι παντρεμένο. Βέρα στο δεξί. Ωραία, γιατί λέει το παιδικό. Φοράς Βέρα. Βέρα στο δεξί. Άρα να σου πει δεν είναι για Βέρα. Μιλάμε για Κρίκο φορά. Άρα δηλαδή άλλη Βέρα. Και ότι αν φύγω 15 χιλιόμετρα μακριά από τη βάση. Χτυπάει πίπερ στην Ανθή. Στην ασφάλεια. Στην Ανθή χτυπάει πίπερ. Εσείς που έχετε αραβωνιαστεί και παντρευτεί. Ναι. Αλλάζει η Βέρα. Εγώ δεν, δεν αραβωνιαστήκαμε, δεν ξέρω. Δεν στον αραβωνιαστή. Γιατί? Αλλάζει. Όσο πολύ πάντω λίγο... είχατε και βιαζόστο μη χάσει ένα στον όχι, άλλο. Το θεωρήσαμε γιατί μέναμε μαζί ένα χρόνο, ένα μισό όπω ο μέναμε. Τι να αραβωνιαστήκαμε. Έμενε και ένα παπά από κάτω. Δεν πήγατε σπίτι για την ορεινή. Πήγαμε, ήταν κάτι Χριστούγεννα και πήγαμε μαζί όλοι μαζί εκεί και λέω ότι σκοπεύουμε να παντρευτούμε. Δεν σου περάσαν δαχτυλίδι. Κλάψαν λίγο τα πεθερικά μου. Σλάψανε. Λίγο συγκλίδικα. Αλλά αυτό δεν είπα εγώ στάθη θέση. Ωραία, εκεί βάζει το δαχτυλίδι το περίφημο. Εκεί το βάζει. Περιμένετε λίγο. Άρα και στον αραβό να φορά δαχτυλίδι. Ναι, βάζει το διαφορετικό από δαχτυλίδι. Το ίδιο είναι. Το μονόμετρο πού το πα. Στην πρώτα σιγά μου. Εσύ τα ξέρετε. Αυτά που την πατρεύει. Στην πρώτα σιγά μου κάνει μονόμετρο. Αυτό το έκανα. Εντάξει. Αυτό έκανε το κορίτσι. Εσύ και στον αραβό να έδωσε δώρο. Όχι, ρε, πρόταση και μετά κανονικά. Μπαμ, δεν έχει αραβώνει και τίποτα. Είναι, είναι το ίδιο, μου λέει η Ελεάνα. Πρώτα βάζει το δαχτυλίδι αυτό. Το ξέρει η Ελεάνα έχει παντρευτεί. Στο αριστερό και μετά. Και στο δεξί πάει. Γιατί ναι. Ούτε εσύ πρόκειται όμω. Μην λε. Καλά, αφήνεται να το πω. Θα κάνω σύμφωνο συμβίωση. Άρα θα γίνει γάμο. Λένε ότι δεν θα αρχίσει να έρθει και η Βέρα στο δεξί, λέει το παιδί. Θα γίνει η κυρία Παντζοπούλου επίσημα. Εντάξει, δεν θα αλλάξει όνομα. Δεν, τώρα δεν αλλάζει όνομα πια. Και τα δύο μπορεί να βάλει. Να βάλει και ένα Παντζοπούλου. Τώρα δεν είναι οι γυναίκε κατά το επόμενο. Πολύ γκράντε, Ελένη. Εδώ δεν έγινε η κυρία Λάτσιου. Θα γίνει η κυρία Παντζοπούλου. Ναι, μπορεί να τη βαρέσει. Αφού θα θέλει να κρατήσει το brand name που λε. Όχι, είναι το brand name. Εκτό αν θέλει να κάνει μια καριέρα και επειδή ο κόσμο μπορεί να έχει βαρεθεί ω Μενεγάκη, μπορεί να αλλάξει όνομα για να πει Παντζοπούλου. Και να λέει το πρωινό τώρα του Αλφα, ξέρω το μεσημεριανό, με την Ελένη Παντζοπούλου. Και ποια είναι αυτή η καινούρια. Καινούρια, καινούρια. Ανανεώνει λίγο την καριέρα. Αυτό είναι την εκπομπή Ελένη και δεν έχει βάλει τίποτα άλλο. Ανανεώνει λίγο την καριέρα. Πώ εμεί αλλάξαμε κανάλι για να ανανεώσουμε την καριέρα, αν θα αλλάξει όνομα. Και το μικρό θα αλλάξει. Ήταν η μητέρα η Ελένη. Πολύ μητέρα, παιδιά. Δηλαδή, νομίζω ότι εάν ο Παντζόπουλος. Κανάλι, αυτό τελείωσε. Καταλαβαίνετε. Επειδή χθε την είδα και είχε μια συνέντευξη το μεσημέρι. Και με τον Ουγγαρέζο και του έκανε πλάκα ότι κάποια στιγμή ήταν να πάμε με το Φουσκωτό όλοι μαζί και τρεπά και θα παίρνουμε και τον Ματέο. Και είπα αυτή, θα παίρνατε το Ματέο, εμένα δεν μου τον παίρνει κανεί το Ματέο, κάτι τέτοιο. Oh, είναι ακόμα, δεν τον αφήνει το, δεν τον δίνει πουθενά, ούτε σε αντροπαρέα δεν τον δίνει. Και άμα θέλει να κάνει κουτσουκέλα ο Ματέο, τόσες ώρες που είναι στην εκπομπή, μπορεί να την κάνει. Ναι, θα έρθει με νεγάκι και θα κάνει κουτσουκέλα. Γιατί ποτέ δεν ξέρει, κάνει μεγάλο λάθος. Δεν είναι κάθε μέρα στακό, θε και λίγο βασολάκι. Έτσι, 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 έτσι. Μπορεί να κάνει τεχνική. Αυτό το μανικιούρ πάντως είναι στη μόδα. Για φουσκωτό δεν κάνει πάντως. Επειδή είναι καπετάνισσα η Μενεγάκη,
Λοιπόν, και επειδή θέλω να τη πω με πολύ αγάπη, γιατί έλεγε χθες ότι δεν ξέρω, Γιώργος έχει φουσκωτό ή σκάφος. Φουσκωτό ή σκάφος. Φουσκωτό έχω, το ξέρει πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, ναι. Δεν ξέρει τώρα, είμαι νεγάκι, φουσκωτό ή σκάφος. Εντάξει, έχω και Ελένη μου, έχω και τζέτ. Εγώ αεροπλάνο και πάω. Μια βόλτα. Λοιπόν, θέλω να σου πω, επειδή σε καπετάνισα, ότι δεν επιτρέπεται. Αυτά δεν είναι νύχια καπετάνισα. Και ειδικά φουσκωτού. Πρώτα τα γαλάσουν. Ένα παλαμάρι δεν θα πετάξει. Μπορεί να τα πετάξει ένα παλαμάρι. Μπορεί να το παλαμάρι με αυτά τα νύχια. Ρε Ελένη, πιάνεις το παλαμάρι. Μα αυτά τα νύχια δεν μπορεί να το πιάσει. Εδώ δείτε τι φαίνεται, καπέλα. Με τέτοιο γερό που κάνει, εγώ βγήκα την Κυριακή. Α, τι να κάνουμε. Να σου τώρα με ξεφτά από φορά, θες να τη πετάξει ένα παλαμάρι και μπορεί να το πιάσει. Ένα παλαμάρι μπορεί να το πιάσει τώρα με αυτά τα νύχια. Πώς θα το πιάσει το παλαμάρι που θα είναι αέρα, ράλι. Το παλαμάρι. Είναι νωρίς. Παλαμάρι λέγεται ναυτικά. Ξέρω, υπάρχει ταινία. Αλλά μην πω όλο τον τίτλο. Το εσύ το μυαλό σου πάντα στο αυτός, νερό. Αυτός είχε βάρκα, δεν είχε καν φωσκωτό. Αυτό είχε βάρκα. Κουπί τραβούσε ο άνθρωπος. Είναι θέμα τεχνικής ωστόσο, δεν παίζει ρόλο τον ήχη, Γιώργο μου. Και ξέρει, λέει. Εντάξει, αυτό τον ήχη είναι του γήπα πάντως. Πάντως, παιδιά, εγώ τώρα απορώ με τον Ματέο, κοντζά μάντρας δύο μέτρα τώρα και αυτό. Δύο μέτρα δεν το λες. Πώς μπαίνει στο φουσκωτό μέσα και οδηγεί με νεγάκι και αυτός κάθεται και είναι δίπλα. Όντως οδηγεί με νεγάκι. Την καμαρώνει, μωρό, για λίγο. Παιδιά, είμαι νεγάκι. Μόνο με νεγάκι πάντα. Παιδιά, είμαι νεγάκι οδηγεί. Αυτό είναι ντροπή. Οδηγεί και ο άνδρας της είναι δίπλα. Το φουσκωτό έχει ξέρει. Όχι, το αυτοκίνητο. Άλλο το αμάξι. Είναι ντροπή για αυτό. Ντροπή. Ο Μάκης το κατέχει το άθλημα. Με δουλεύει. Ο Μάκης κάνει το μούτσο. Ο Μάκης με νεγάκι. Θέλετε να δούμε και την πρώτη δημόσια επίσημη εμφάνιση. Εμένα χθες πέρσι είχα πάει σε τρίτο με τα πάνω και μου λέγανε κύριε Λιάκα, χθες ήρθε με νεγάκι εδώ με το φουσκωτό, λέει. Με το μούτσο. Βεβαίως με το μούτσο. Είχε ένα μούτσο πίσω να με το σπάθιο. Ρε παιδιά, λέει με νεγάκι. Δύο μέτρα παλικάρι. Αυτό είναι ντροπή. Αυτό είναι ντροπή. Γιατί είναι ντροπή. Όσο δεν κάνω ντροπή. Η γυναίκα καπετάνισε κι άλλος να κάθεται. Μα δεν ξέρω. Αν δεν ήρθε να κλειστούμε και μέσα και να έχει. Για θέμα ασφάλειας όταν είναι δύο πρέπει και οι δύο να ξέρουν. Γιατί εσύ ξέρεις. Όχι, αλλά πρέπει να μάθει ότι αν πάθει κάποιο κάτι. 4-5 χρόνια μαθαίνει. Αυτό ναι, εντάξει. Αν μάθει, φαίνεται, τελειώσαμε. Έτσι, θα πνιγούμε όλοι. Ο Γιάννης πιο εύκολο να μάθει παρά η Φίλη. Καράβια βγήκα στη στεριά. Καράβια, έχω πάει με το ρέμο με φουσκωτό, δεν άφηνε κανένα. Ο ρέμος είναι καλός. Ξέρει ο ρέμος. Πάρα πολύ καλά. Ο ρέμος είναι καλός. Και φώναζε κιόλας αν δεν ήμασταν τύπου, ξέρεις, να βάλουμε αυτά τα μπαλονάκια και αυτά. Έδινε συνέχεια εντολές. Άγγιρα. Βεβαίως. Και μέβριζε συνέχεια και ο Ρουπάς είναι καλός. Ποιος είναι πιο καλός, ο ρέμος ή ο Ρουπάς? Και οι δύο ήταν καλοί. Και πολύ έχει πάει μαζί. Τσίτα, τσίτα πολύ. Εγώ με Λιάκα δεν έχω πάει πάντω. Δεν έχει πάει σε Λιάκα. Εσύ πας με μεγάλα. Αλλά εδώ πέρα ο Λιάκα θα μα καλεί στα εστιατόρια. Εσύ αγάπη μου, άμα δεν είναι 50 μέτρα σκάφο δεν πα. Εμεί φουσκωτό έχουμε, ταπεινό. Τι να κάνουμε. Τι έλεγε η επίσημη τη Βέρα, τι έλεγε. Η πρώτη επίσημη εμφάνιση τη Βέρα. Τη διαφήμιση που κάνει η Ελένη. Την είχε φορέσει. Βέβαια, πρώτη μούρη Βέρα. Με την Βέρα πάει παραπάνω διαφήμιση άλλωστε. Αλήθεια. Φυσικά. Δεν σε βλέπω. Έχεις κάτι... Πάμε να την απολαύσουμε. Έχει κάτι κεραίε μπροστά. Βάλω κι εγώ. Μήπω είναι από τα διαφημιστικά. Τσακ στο δάχτυλο, εσύ. Πάντως είναι, δεν είναι λίγο κιτσάτη Σαντουλιανού, είναι λίγο Βέρα Μπούφη. Είναι Βέρα Μπούφη. Εμένα είναι